Η καλή παράσταση, συγγνώμη να πω προς τους καλλιτέχνες, υπάρχει αντιποίηση αρχής κανονικότητα. Υπάρχουν ηθοποιοί μέσα στην Προανακριτική Επιτροπή και μπράβο τους, πολύ καλά πάνε. Τώρα δεν ξέρω, αυτοί επιδοτούνται έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει θέμα επιδοτήσεως. Ποιος παίρνει τον πρώτο ανδρικού, το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου? Κοίτα να σου πω κάτι. Σύμφωνα με αυτά έτσι που είδα, ο κύριος Πολάκης μάλλον είναι στον δεύτερο ρόλο, στον πρώτο ρόλο είναι ο κύριος Κυρανάκης. Κυρανάκης, λες, δεν χρειαζόταν, εννοείται. Mm-hmm. Δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, εγώ απορώ. Να πούμε πάνε στον κόσμο που δεν ξέρει τι έχει γίνει. Βεβαίως, θα τα πούμε τα πάντα. Λοιπόν, ξεκίνησε με κάποιες φραστικές αντεγκλήσεις από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος δεν Πολάκης... έχουμε ήχο, εξήγηση όμως. Ο κύριος Πολάκης δεν τον είπε ήχο, όχι, δεν το έχουμε. Γιατί είναι η προανακριτική που δεν είναι. Πρώτα απ' όλα δεν απαντούσε ο Πολάκης, όπως λένε οι πληροφορίες, στις ερωτήσεις του κύριου Κυρανάκη. Χαρακτηρίζοντας τον προβοκάτορα, εκεί λοιπόν γυρίζει ο Κυρανάκης και του λέει σε κότα λιράτη. Παίζουν πολύ οι κότες γενικά στη Βουλή, όπως έχουμε δει. Είναι πολιτική θέση σε κότα. Έπειτα παρενεύει από ό,τι φαίνεται, γυρίζει και τους λέει ο Κυρανάκης, είστε όλοι κότες. Παρενεύει ο πρόεδρος εκεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Φαίνεται ότι δεν τα ψιλοκατάφερε. Δεν του άρεσε το κύριο Κυρανάκη ότι παρενεύει, γιατί πήγε να βάλει και τον Κυρανάκη στη θέση του. Προφανώς πρέπει. Δηλαδή, πρόεδρο αυτή είναι. Εννοείται. Πάει να αποχωρήσει μετά έξω και εκεί έχουμε μια ψιλοένταση. Φωνάζει ότι είστε όλοι κότες. Πάλι χρησιμοποιεί αυτή την ήπια έκφραση. Εκεί βλέπουμε. Έρχεται ο βουλευτής Γιάννης Γκιόλας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, να έσπρωξε κιόλας τον κύριο Κυρανάκη. Μετά ο Γκιόλας ζήτησε συγγνώμη από τον Κυρανάκη και έλειξε το επεισόδιο. Ακούστηκαν και μετά νομίζω βγήκαν αγκαλιασμένοι. Και μετά υποκλήθηκαν όλοι στο κοινό για αυτή την ωραία παράσταση. Βέβαια. Όταν έχουν ζήτησαν συγγνώμη. Ζήτησαν συγγνώμη. Μοιάζει σαν να είναι παράλληλο σύμπαν πάντως αυτό όλο που περιγράφει. Νομίζω μοιάζει με κάτι που δεν ταιριάζει στο θέμα που διερευνάτε. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ αυτό προσπαθώ να αντιληφθώ. Πώς οι βουλευτές της συμπολίτευσης, ο κ. Κυρανάκης συγκεκριμένα, έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα να εξακριβώσει μέσα, να διακριβώσει μάλλον στην συνεδρίαση προανακριτικής. Το να χάνεται επειδή στη μένα ο Πολάκης μπαίνει σε ένα. Ο Πολάκης προσπαθεί να δημιουργήσει κολυσίδια. Αυτή είναι η δουλειά του. Σε αυτή την περίπτωση θα πούμε ότι αυτό πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Από την πλευρά. Όταν λοιπόν ο Πολάκης είναι αυτός που έχει πει δημοσίως στους συντρόφους του ότι πρέπει να βάλουμε 5-6 στη φυλακή για να μείνουμε στην εξουσία, γιατί αλλιώς δεν την κερδίζουμε την εξουσία, αυτό είναι το διερευνητέο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι προφανές ότι όταν θα πάει στη διαδικασία για να διακριβωθεί αυτό, θα το παίζετε παλαβώς. Εδώ το κάνει έτσι κι αλλιώς στην καθημερινότητά του. Δεν το κάνει στην Επιτροπή. Έγινε και ένας απίστευτος διάλογος, αχρίαστος στην πραγματικότητα. Γιατί τον Πολάκη μπορεί να το στριμώξει με αυτά που έχει πει. Ο Κυρανάκης γιατί λοιπόν μπήκε στην ιστορία, δεν έχω καταλάβει. Πώς αντέχεις αυτό είναι το λάθος. Να είσαι με ένα δεξιό όπως τον Παπαγγελόπουλο στην ίδια κυβέρνηση. Αυτό ήταν ένα από τα ερωτήματα που ενόχλησαν τον Πολάκη. Του λέω: Πολάκη, εσύ πώς αντέχεις να είσαι με σοσιαλιστές και αριστερούς και να μην έχεις μπει στην κυβέρνηση, να σε έχει απ' έξω άλλος. Γιατί κάποια σου πίεσε. Εκεί νομίζω ότι χτύπησε το ευαίσθητο σημείο. Δεν του πολύ άρεσε. Του κυρίου Κυρανάκη που ψιάζονται. Αλλά πάλι δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι το ζητούμενο αν συνεργάστηκε ο κύριος Παπαγγελόπουλος με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Εδώ έχουμε πάρα πολύ σαφή εικόνα για το ότι ο κύριος Πολάκης είπε mm-hmm. πρέπει να βάλουμε στη φυλακή πολιτικούς μας αντιπάλους για να κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτό είναι το διερευνητέο. Τώρα, αν ο κύριος Παπαγγελόπουλος συνεργάστηκε ή αν μπήκαν άλλοι στην κυβέρνηση μιας κεντροδεξιάς mm-hmm. ήρθαν και άλλοι από άλλο χώρο, δεν μας ενδιαφέρει. Μα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Δεν συζητάμε αυτό. Είναι εκτός θέματος οι άνθρωποι. Βεβαίως. Αυτό προσπαθώ να πω. Κατατέθηκαν στη Βουλή όλα αυτά τα ηχητικά, Άρη, και το ηχητικό που είχε πει για το Λοβέρδο, το οποίο διέψευσε αρχικά ο κύριος Πολάκης, μόλις κατατέθηκε όμως το ηχητικό κανονικά, γιατί είχε πει ότι δεν τρέχουν οι επιτροπές και είναι ακόμα έξω ο Λοβέρδος. Έτσι δεν είχε πει. Ακριβώς. Αυτό το διέψευσε. Ναι. Όταν του πήγαν όμως τα ηχητικά, πώς το είχε πει ο ίδιος, μουρμού και αχνιά. Ναι. Μετά, έτσι δεν Τάμα το λες ακριτικά. Τάματα, τι να κάνω εγώ με το αυτό που μπλέξαμε. Άρα να είναι εντός θέματος οι άνθρωποι, αν δεν κάνουν, ας πάρουν άλλη τη θέση τους. Απλά πράγματα mm-hmm. λέω. Αν δεν μπορεί ο κύριος Κυρανάκης να μείνει στην Επιτροπή, γίνεται αλλαγή. Rotation, ας πούμε. Αλλαγή. Πάγκος έρχεται άλλος από τον πάγκο. Αν τελειώνουμε. Ήταν μία παρένθεση, ένα διάλειμμα για να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο. Είναι μέλος της Επιτροπής του Υπουργείου.